σε δομές, όπως είπα, κοινωνικού και ανθρωπιστικού, αλλά και σε δομές, να τις πω έτσι, παραγωγικές. Και είναι αυτό το οποίο θέλουμε να ισορροπήσουμε. Εμείς στηρίζουμε την κοινωνική πρωτοβουλία, θεωρούμε ότι είναι η κύριος δύναμης, αλλά σαν κόμμα με τεράστια λαϊκή βάση και μια διαχρονική παρουσία, προσπαθούμε να ισορροπήσουμε μεταξύ της πολιτικής πρωτοβουλίας και της ανάπτυξης και του κοινωνικού χαρακτήρα που έχει το κόμμα. Γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ, για να σας πούμε από κοντά και εγώ και η κυρία Μάτη, και ο κύριος Δήμας, αλλά και όλοι οι συνάδελφοι μας, ο κύριος Σταχαράς, ο πρόεδρος, όλοι οι φίλοι που παρευρέθηκαν, ότι και παρακολουθούμε, αλλά και στηρίζουμε το έργο με όποιο τρόπο μπορούμε και σήμερα και αύριο. Η Εκκλησία στο σύνολό της, όλοι γνωρίζουμε ότι καταβάλει μια τεράστια προσπάθεια, ειδικά αυτή την περίοδο. Μας είπατε για μερικές χιλιάδες μερίδες καθημερινά. Μακάρι αυτό να το ξέρουν και κάτι που είναι σήμερα στην κυβέρνηση, που αρκούνται στο ταψί με τα γεμιστά, και όποτε το θυμούνται και αυτό, και να αναγνωρίσουν το πραγματικό έργο την ώρα της κρίσης που κάνει η Εκκλησία. Και το κάνει σιωπηλά, χωρίς την παραγωγήσεση και χωρίς έτσι να διαπανίσει πολύ προς τα έξω. Και όπως όλοι ξέραμε, αυτό περίσσεπα. Έτσι, από όλο το αυτό. Το υστέρημα. Το υστέρημα το δικό σας είναι και το περίσσεπα που ο καθένας από εμάς συμμετέχει και δίνει. Έτσι, και περίσσεπα στην εποχή μας δεν υπάρχει και πολύ. Άρα ξέρουμε ότι γίνεται με μια μεγάλη δυσκολία. Εμείς θέλουμε να βλέπουμε τα πράγματα κάπως αισιόδοξα, όσο μας το επιτρέπει η σημερινή κατάσταση. Δεν μπορούμε να συμμετέχουμε στους παγιδευμούς της σημερινής κυβέρνησης ότι όλα πάνε καλά, γιατί δεν πάνε καλά, μακάρι να πείτε, και το λέμε και εμείς πρώτοι. Δεν ξέρω, θα το λέει ο κόσμος, δεν ξέρετε τι θα λέγαμε εμείς. Εισπράττουμε παντού προβλήματα, η απώλεια της ελπίδας, το ζούμε και εδώ, το βλέπουμε και εδώ, το βλέπουμε παντού και αυτό είναι που σιγά σιγά εμείς θέλουμε να ανατρέψουμε. Να μεταφέρουμε δηλαδή με την διακριτική παρουσία όλων μας στις τοπικές κοινωνίες ότι γίνεται μια προσπάθεια να ανατρέψουμε αυτό το κλίμα και σιγά σιγά να ξαναφέρουμε την ελπίδα στη ζωή μας. Γιατί χωρίς την ελπίδα δεν μπορούμε να κάνουμε απολύτως τίποτα. Η κατάσταση είναι δύσκολη, αλλά και η ζωή συνεχίζεται και η ζωή μας απαιτεί να είμαστε όλοι δυνατοί, υπεύθυνοι, με περισσότερα έργα και με πολύ λιγότερα λόγια.